Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι μεγάλη χαρά μας γιατί φιλοξενούμε σήμερα στο πρόγραμμά μας τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο. Σας ευχαριστούμε, Πανιερότατε, που είστε για δεύτερη φορά φέτος κοντά μας. Είναι πολύ ωραίο να έχουμε αυτή την χαρά να συνομιλούμε μαζί σας. Και μάλιστα λίγο πριν τη διακοπή της εκπομπής, περί τα τέλη του Ιουλίου. Οπότε είναι όμορφο και το θέμα μας επίσης ωραίο. Βέβαια, και μας χαρά μας είναι. Μας δίδεται πάντοτε μια ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον λαό του Θεού, με τον λαό της Κύπρου, με τον λαό του εξωτερικού. Μου έκαμε εντύπωση, ήμουν πριν μερικές ημέρες στην Αθήνα για λόγους υγείας, πόσος κόσμος μου είπε ότι βλέπουν μέσω του δορυφορικού προγράμματος αυτή την εκπομπή. Και χαίρονται. Έχω την αίσθηση ότι μας βλέπει πολλοί κόσμος στο εξωτερικό, απόδημους Κύπριους κυρίως και Ελλαδίτες. Είστε καλά όμως, είπατε θέμα υγείας και... Πρέπει να έχουμε πόνο για να συμπονούμε. Διαφορετικά η συμπόνια δεν αποκτιέται εύκολα, εάν ο ίδιος δεν μετέλθεις είτε πνευματικών πόνων είτε και σωματικών πόνων. Δόξα τω Θεώ. Έτσι. Η σημασία της πίστης στη ζωή μας και φαίνεται ότι όλα βαίνουν εκεί που μιλούσαμε τις προάλλες όταν ήσασταν ξανά στο πρόγραμμα, ότι πολύ συχνά μας εγκαταλείπει ο εξωκόσμος. Τίποτα δεν πάει καλά εξωτερικά μιλώντας. Ναι. Χάνουμε τις δουλειές μας ή έχουμε προβλήματα στη δουλειά μας γιατί το κακό μεγιστοποιείται. Δεν ξέρω αν είναι η δική μου η αίσθηση, αλλά είναι αυτή μια γενικότερη αντίληψη ότι είναι σαν να είναι κάτι κολλητικό, κάτι που σαν ιός που μεταδίδεται. Είναι σε επιθετικότητα το κακό. Ναι. Είτε αυτό που είναι έξω από μας, είτε αυτό που είναι εντός μας. Που το έχουμε αφήσει να εισέλθει αυτή την περίοδο και αυτή η περίοδος δεν είναι αυτοί οι μήνες ή αυτά τα χρόνια. Είναι κάποιες δεκαετίες τώρα. Πολλοί το οριοθετούν από το 70 και δόθε για το παγκόσμιο κακό, ότι η κοινωνία γενικά των ανθρώπων έχει πάρει αρνητικές αξίες, όπου τώρα οι αρνητικές αξίες έχουν προκαλέσει υποτίμηση. Να μιλήσουμε σε όρους χρηματιστηρίου, Ναι, βεβαίως. Είναι και σύγχρονη γλώσσα. Έτσι. Και αυτές οι αρνητικές αξίες πλέον δεν μπορούν να παραγάγουν κάτι καλό. Ναι. Και ο κόσμος ο οποίος αγαπά το καλό, αγαπά την πίστη, αγαπά την εσπλαχνία, το έλεος, την ελεημοσύνη, τον συνάνθρωπό του, τον Θεό του, αισθάνεται ότι πιέζεται αυτή την περίοδο. Και από μέσα του και από όλους τους εξωτερικούς εθισμούς, ερεθισμούς, ψευτοαξίες που αναπαραγάγονται δυστυχώς και από τα μέσα ενημέρωσης ενίοτε, και από την όλη κοινωνία, ποιες είναι οι προτεραιότητες της. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτόν το κλίμα που περιγράφουμε ένα δρομερός, η πίστη δοκιμάζεται των ανθρώπων. Οπότε η εποχή μας είναι μια ευκαιρία πίστεως. Θυμούμε, έτσι να πω κάτι, έναν σύγχρονο Άγιον, τον Άγιον Παΐσιο, που μας έλεγε: να σας πω κάτι, λέει, αλλά να μην το λέτε τώρα στους λαϊκούς. Αργότερα, λέει, όταν θα φτάσετε εσείς σε μέση ηλικία. Το μεταξύ τότε εμείς είμαστε 23, 25, 27 χρονών. Λέει, τώρα όσοι θα αγωνιστούν αυτά τα χρόνια και θα κρατήσουν την πίστη τους δυνατή και θα την μεταδώσουν και σε άλλους που θα τους ζητήσουν, θα έχουν πολύ μισθό. Μας έλεγε μάλιστα σε πρόσωπον δεύτερον, θα έχετε πολύ μισθό από το Θεό. Ύστερα, λέει, όταν θα γίνουν οι μεγάλοι πόλεμοι, λέει, οι μεγάλες ανακατατάξεις στην ανθρωπότητα, τόσο θα φοβηθεί ο κόσμος που θα νομίσουν ότι αυτά είναι τα ύστερα του κόσμου. Δεν θα είναι όμως τα ύστερα του κόσμου, λέει. Απλά μια εγχείρηση θα είναι για να επανέλθουν οι ωραίες αξίες και οι πίστης εις τους ανθρώπους. Τότε, λέει, θα γίνει κάτι πάρα πολύ θαυμαστό. Ο Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, το οποίο, λέει, θα φέρει πίστη σε πάρα πολλούς ανθρώπους όλων των λαών. Μερικοί, λέει, τόσο θα
τους εντυπωσιάσει αυτό που θα δουν, το οποίο θα νομίσουν ότι είναι Δευτέρα Παρουσία. Αλλά δεν θα είναι Δευτέρα Παρουσία αυτό, λέει. Πολλοί θα πιστέψουν τότε και θα αλλάξει αυτό το κλίμα που ζούμε τώρα, το αρνητικό, το πιεστικό, το πειρασμικό. Όμως, ακούτε τώρα την άλλη πλευρά. Όσοι θα πιστεύουν μετά από αυτά τα γεγονότα, δεν θα έχουν μισθό, λέει. Διότι τότε θα πιστεύουν όλοι. Ακόπως, χωρίς κόπο. Άρα αυτός ο πόνος που έχουμε, ο εσωτερικός, ο κόπος να αντισταθούμε στους διάφορους πειρασμούς, είναι κάτι που αξίζει τώρα, που έχει αξία, που έχει μισθόν. Μεγάλη κουβέντα αυτή, ναι, που μας στηρίσατε τώρα, πανηρώτατε. Να μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα μικρό ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με τα μικρόφωνά μας. Ναι.